Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, η επικαιρότητα δεν έχει μόνο τις δημοτικές εκλογές. Έχει και το δράμα του Παλαιστινιακού λαού, ένα δράμα που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Αλλά μιας και το έφερε κουβέντα, να αναφερθούμε και στις δημοτικές εκλογές, από τις οποίες νομίζω ότι είναι δύο τα βασικά πολιτικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από το χτεσινό δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών. Όπου βέβαια τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εσπείρωσης, αυτά που στήριξε δηλαδή το ΚΚΕ, είχαν πολύ σημαντικές επιτυχίες. Ποια ήταν αυτά τα συμπεράσματα? Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι επιβεβαιώνεται εκ νέου ο συνολικά αρνητικός συσχετισμός για τα λαϊκά συμφέροντα από τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Αλλά την ίδια στιγμή, γιατί ακόμα και στην πιο μεγάλη νύχτα υπάρχουν φωτεινά σημάδια, την ίδια στιγμή σταθεροποιείται και ενισχύεται περαιτέρω ένα διακριτό ρεύμα, το οποίο αμφισβητεί αυτή την κυρίαρχη πολιτική, έτσι όπως υλοποιείται από όλα διαδοχικά τα κυβερνητικά κόμματα όλα τα χρόνια, και αυτό το ρεύμα εκδηλώνεται και με τον απεγκλωβισμό σημαντικών εργατικών λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα και με τη μαχητική τους και έμπρακτη συμπόρευση με τις δυνάμεις του ΚΚΕ εν προκειμένου στην τοπική διοίκηση. Όσο για το δράμα, το συνεχιζόμενο δράμα του Παλαιστινιακού λαού, που έχει βέβαια θήτη, που δεν είναι άλλος από την πολεμική, τη δολοφονική πολεμική μηχανή του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, στο απόσπασμα στείνεται το δικαίωμα ενός λαού στην ελευθερία του και ταυτόχρονα στο να έχει αυτός ο λαός το δικό του κράτος. Πότε θα εφαρμόσετε αλήθεια την απόφαση που πήραμε εδώ μέσα στη Βουλή για την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ? Πότε σκοπεύετε να το κάνετε? Αυτό το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού είναι αυτή τη στιγμή στο απόσπασμα, στο να έχει το δικό του κράτος, σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα που συνέχεια την επικαλείστε, σύμφωνα δηλαδή με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί το πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο με τις ενέργειες της Χαμάς. Έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Τώρα, για να πάμε και στο νομοσχέδιο. Πρόκειται βέβαια για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2006 ακόμα, το μακρινό, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς τον οδηγό τους στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, η οποία τροποποιήθηκε πέρσι το 2022. Πρόκειται δηλαδή για έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς των οδικών μεταφορών, τόσο των διεθνών όσο και της εσωτερικής αυτής αγοράς των κρατών μελών. Ο γενικότερος βέβαια σκοπός αυτής της οδηγίας δεν είναι άλλος παρά η ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε αυτήν την ενιαία καπιταλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες φυσικά μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη και που είναι ασφαλώς πιο συμφέρουσες από τη χρήση των δικών τους οχημάτων, και συνεπώς επιδιώκουν να μεγαλώσουν τα μερίδια αγοράς τους τόσο στις διεθνείς όσο και στις εσωτερικές οδικές μεταφορές σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι αυτό ένα αφαίρετο και πολύ βολικό συμπέρασμα που βγάζουμε εμείς στο ΚΚΕ? Όχι βέβαια. Το λέει η ίδια αιτιολογική έκθεση. Διαβάζω απευθείας. Λέει ότι η οδηγία 2022-738 επιδιώκει τον εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά στις οδικές εμπορικές μεταφορές κτλ. Ώστε, για να πάμε στο επίμαχο σημείο, ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης μισθωμένων οχημάτων. Τι άλλο να πει? Νομίζω το λέει πεντακάθαρα.
Θυμίζουμε ότι η αρχική οδηγία αυτή, δηλαδή του 2006, επέτρεπε στα κράτη-μέλη να περιορίζουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων μεικτού βάρους άνω των 6 τόνων για μεταφορές, και περιόριζε εκείνη η οδηγία, περιόριζε η αρχική μάλλον, περιόριζε τη χρήση οχήματος που έχει μισθωθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα. Η ισχύουσα όμως τώρα, από το 2022 δηλαδή, αυτή που έρχεται και προς κύρωση σήμερα, οδηγία του 2022, έρχεται και καταργεί όλους αυτούς τους περιορισμούς και τα δικαιώματα επί αυτών των περιορισμών που είχαν παλαιότερα τα κράτη-μέλη, με στόχο βέβαια να επιτρέψει να χρησιμοποιούνται στο έδαφος κάθε κράτους μέλους οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, και να χρησιμοποιούνται οχήματα μισθωμένα σε άλλο κράτος μέλος για 2 διαδοχικούς μήνες το χρόνο. Σύμφωνα δε με την οδηγία, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις προφανώς, να κάνουν χρήση, γιατί αυτές θα κάνουν χρήση αυτών των διατάξεων, να κάνουν χρήση εκείνου του αριθμού οχημάτων, ο οποίος αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του συνολικού στόλου των οχημάτων που τους ανήκουν. Είναι καινούργια αυτά τα ζητήματα που εισάγονται στην ελληνική νομοθεσία. Κάθε άλλο. Η αφετηρία αυτού του ζητήματος, τέτοιων ρυθμίσεων, βρίσκεται σε προηγούμενους νόμους της απελευθέρωσης από τα μνημόνια εκείνα πριν από μια δεκαετία και πλέον, τα οποία εισήγαγαν βέβαια την ευρεία χρήση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης στην εμπορευματική μεταφορά, με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες για τους ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου. Έχουμε λάβει νομίζω όλοι μας μια επιστολή από το Σωματείο, το σχετικό, όλων αυτών οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους φορτηγά δημόσιας χρήσης. Αυτοί είναι οι οποίοι πλήττονται. Η λογική βεβαίως είναι η πλήρης απελευθέρωση της διαδικασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης οχημάτων για οπουδήποτε και για οτιδήποτε. Και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι πλέον στη διαδικασία μίσθωσης αυτών των οχημάτων δεν έχει σημασία καμία σε ποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδοθεί η άδεια του οχήματος. Φυσικά ο στόχος αυτών των ρυθμίσεων, και αυτά τα λέει και η ίδια η αιτιολογική έκθεση, η έκθεση συνεπειών ρύθμισης μάλλον, δεν είναι άλλη από την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας, με άρση των όποιων περιορισμών στη λειτουργία, των όποιων περιορισμών υπήρχαν μέχρι τα τώρα, στη λειτουργία της αγοράς των εμπορευματικών μεταφορών, η οποία άρση βεβαίως αντικειμενικά ευνοεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκμίσθωσης οχημάτων, είτε αυτές που έχουν το κεφάλαιο και μπορούν, είναι σε θέση να μισθώνουν σε μαζική κλίμακα οχήματα από μια άλλη τρίτη χώρα. Ενισχυμένες βέβαια βγαίνουν και οι ελληνικές εταιρείες, μεταφορικές και μη, οι μεγάλες, οι οποίες διευκολύνονται στην εκμίσθωση του στόλου τους στο εξωτερικό, όταν αυτός δεν αξιοποιείται βέβαια για ιδία χρήση. Ενιαία αγορά, με λίγα λόγια δηλαδή, ενιαία αγορά, ελεύθερη κυκλοφορία, δυνατότητες μικρότερου κόστους για επιχειρήσεις, καμία μα καμία απολύτως πρόβλεψη για την προστασία των εργαζομένων που θα εργάζονται σε αυτά τα μισθωμένα οχήματα. Δεν υπάρχει ούτε λέξη σε αυτή την οδηγία, ούτε λέξη. Παντού, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άρθρο, το άρθρο 7 συγκεκριμένα, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα, λέει, να εκμισθώνουν τα φορτηγά τους οχήματα, ξέρετε ποιοι, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων. Χτες είχαμε δημοτικές εκλογές, που να τα μισθώνουν σε μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μη μεταφορείς. Θα μου πείτε, αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και σε έναν παλιότερο νόμο του 2012, τον 4093. Επανέρχεται λοιπόν αυτή, έτσι για να εμπεδωθεί ακόμα καλύτερα και να εφαρμοστεί. Και φυσικά αυτό δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για μια διάταξη η οποία έρχεται να ενισχύσει φόρα παρτίδα τη λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας των Δήμων. Αυτά τα ζητήματα δηλαδή που ανοίγαμε εμείς στις δημοτικές εκλογές και που απέφευγαν συστηματικά όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις που είχαν ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές, έρχεται το σημερινό νομοσχέδιο και το νομοθετεί. Τα φορτηγά
τέλος πάντων τα οχήματα των Δήμων, όσα έχουν απομείνει από αυτά, γιατί έχουν και τεράστιες ελλείψεις ως γνωστόν, να έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι να τα εκμισθώνουν σε άλλες εταιρείες και σε άλλους που τα έχουν ανάγκη, αδιαφορώντας ίσως, προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδά τους, ακόμα και για τις ανάγκες των ίδιων των δημοτών τους. Στο άρθρο 14, θα μιλήσουμε βεβαίως αύριο και για τα άρθρα, μας κάνει εντύπωση και θέλουμε να το πούμε και σήμερα, ότι στις λεγόμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται οι όροι του άρθρου 5 για τη χρησιμοποίηση από μεταφορικές επιχειρήσεις σε ελληνικό έδαφος μισθωμένων οχημάτων. Δηλαδή, νομοθετείται η δυνατότητα να αλλάζουν αυτοί οι όροι οι οποίοι έρχονται εδώ τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, να αλλάζουν κατά το δοκούν, ακόμα και σε σχέση και με ό,τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο συζητούμε ανάλογα πάντα με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου. Συνοπτικά και για να μην μακρηγορώ, το νομοσχέδιο αυτό οδηγία εξυπηρετεί την ελεύθερη κυκλοφορία, τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, μια αντικειμενική διαδικασία η οποία εξελίσσεται έτσι κι αλλιώς. Η νομοθέτηση έρχεται ακριβώς να θεσμοθετήσει μια πραγματικότητα στα πλαίσια και της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώνουν το κόστος, αυξάνοντας βέβαια την κερδοφορία τους, αυτός είναι ο λόγος, συνθλίβοντας ταυτόχρονα τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους του κλάδου και επιδεινώντας βεβαίως περαιτέρω τη θέση και τα δικαιώματα των εργαζομένων που θα εργάζονται με μισθωμένα οχήματα παντού σε όλα τα κράτη-μέλη. Στάθηκα, όπως είδατε, κυρίως στο πρώτο μέρος αυτού του νομοσχεδίου και το δεύτερο μέρος, το οποίο και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά στρώνει το έδαφος για να λειτουργήσουν αυτές οι μεταφορές, είναι παρεμφερές. Θα τοποθετηθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Πάντως, επί της αρχής, καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε, το σημερινό νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.